κύριε Χατζηκυριάκο, ξεκινάει το πολυπόθητο δρομολόγιο, αλλά με κάποια παράπονα. Για δώστε μας εικόνα. Ναι, είναι ένα πάγιο ετών που είχαμε ζητήσει εμείς οι φορείς και οι κάτοικοι του νησιού, αλλά ικανοποιείται το αίτημά μας εν μέρη, θα έλεγα, διότι εμείς τότε που είχαμε κάνει τις ενέργειες μαζί με το Επιμητήριο Λέσβου, είχαμε ζητήσει τότε να μπει καράβι για την καλοκαιρινή σεζόν, που αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, και αν μπορεί να υπάρχει προέκταση και το χειμώνα και να διατηρεί τη γραμμή σου, να εξυπηρετεί κάποιες άλλες ανάγκες, όπως είναι οι φοιτητές και το εμπορικό κομμάτι του νησιού. Και με έκπληξη διαπιστώσαμε αυτές τις μέρες ότι ναι, μεν ξεκινάει επιτέλους η γραμμή ύστερα από 12 χρόνια που είχε σταματήσει, αλλά με ένα κενό τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στην ουσία. Τρεις μήνες. Είναι αυτοί οι τρίμηνες που μας ενδιαφέρουν. Τουριστικά είναι μείζον σημασίας αυτοί οι μήνες. Είναι πολύ σημαντικό για να ξανανοίξει το κομμάτι της εσωτερικής αγοράς από τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που μπορώ να πω με λίγα λόγια είναι ότι για τον τουριστικό τουλάχιστον κόσμο του νησιού, εάν δεν μπει και τους καλοκαιρινούς μήνες να υπάρχει αυτή η σύνδεση, είναι σαν να μην υπάρχει η σύνδεση με τη Βόρεια Ελλάδα τουριστικά. Και αυτό είναι που θέλουμε να τονίσουμε και έχουμε ήδη ξεκινήσει ενέργειες να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα.